Τα φόπλακα στι διαπραγματεύσει κυβέρνηση και χερμέ airports για την επέκταση των αεροδρομίων Λάρνακα και Πάφου έβαλαν οι αντιδράσει μετά τι χθεσινέ αναφορέ του Γενικού Ελεγκτή στη Βουλή. Σχετική εχμήρια ανακοίνωση εξέδωσαν σήμερα το απόγευμα από κοινού τα Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών. Είναι με λύπη που παρατηρούμε για μία ακόμη φορά ότι σοβαρότατα θέματα που αφορούν την οικονομία τη χώρα, που επηρεάζουν τα εισοδήματα και τι θέσει εργασία, γίνονται αντικείμενο μικροπολιτική εκμετάλλευση του λαϊκισμού. Στη μακροσκελή ανακοίνωση 10 σημείων, η κυβέρνηση. Αντικρούει τι αναφορέ του Γενικού Ελεγκτή εναντίον του, σημειώνοντα μεταξύ άλλων ότι η διαιτησία που ήταν σε εξέλιξη για την επέκταση των αεροδρομίων αναστάληκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τη Χερμέ με στόχο την επέκταση των αεροδρομίων και την αποποίηση από πλευρά τη εταιρεία των απαιτήσεών τη ενάντια στο κράτο. Λαμβάνοντα υπόψη το τοξικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί λόγω και τη προεκλογική περίοδου, τα Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών με ιδιαίτερη απογοήτευση ενημερώνουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να τερματίσουν Οπότε διαπραγματεύσει με τη διαχειρίστρια εταιρεία Χερμέ τόσο για την επίτευξη συμβιβασμού για την κατασκευή τη Φάση 2 στα αεροδρόμια Λάρνακα και Πάφου, καθώ και να αναστείλουν την εφαρμογή κινήτρων αεροπορική επιβατική κίνηση για την περίοδο 2022-2030. Ω δικαίωση των ευρημάτων, εξέλαβε την ανακοίνωση τη κυβέρνηση η ελεγκτική υπηρεσία, με το γενικό ελεγκτή να επιμένει στην επίθεση και να υποδεικνύει τι τα δύο Υπουργεία θα πρέπει να πράξουν. Η κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι το νέο σχέδιο κινήτρων που ήθελε να συνάψει ήταν παράνομο και το τερματίζει. Ομοίω υποχρεώνεται να εγκαταλείψει την συμφωνία για επέκταση 5,5 χρόνων, αφού ήταν ετεροβαρή και απαράδεκτη. Για τι παράνομε συμφωνίε θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνε. Αναμένουμε από την κυβέρνηση να απαιτήσει από την εταιρεία κατασκευή τη Φάση 2 ως οφείλει και να διασφαλίσει τα συμφέροντα του δημόσιου στην βάση των προνοιών της συμφωνία. Η ανακοίνωση δίνει την εντύπωση ανκρίσματος που δεν συνάδει με την διαχείριση τέτοιων συμβάσεων. Στην ανακοίνωσή τη, η κυβέρνηση απορρίπτει και τι αναφορέ τη ελεγκτική υπηρεσία περί πρόδειλα παράνομη σύναψη συμβολέου με εταιρεία Χρηματοοικονομικών Συμβούλων για αξιολόγηση των δεδομένων που διαπραγματεύονταν μέχρι σήμερα κυβέρνηση και χερμέ airports.